Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος θα είναι μαζί σας. Oh.
Κύριε ο Θεός, εσύ ο μόνος πιστός, επίτρεψέ μας, σε παρακαλούμε, να σε ευχαριστήσουμε για την καλοσύνη που έδειξες προς τον αδελφό μας Στέφανο, ο οποίος σήμερα ανανεώνει το δώρο που εσύ του ενέπνευσες. Ενίσχυσε τον με το πνεύμα της τέλειας αγάπης για να επιδετεί καθημερινώς όλο και περισσότερο τη δική σου δόξα και το μυστήριο της σωτηρίας για του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος εσύ και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Εκείνες που μας κάνουν να σε υμνούμε όλα όσα έπραξες για μας, την πλούσια αγαθότητα που έδειξες στον Ισραήλ χάρη στο έλεό σου που ευεργεσίες κορφίζει. Είπες, αλήθεια είναι λαός μου αυτή, είναι παιδιά μου και δεν θα με απιστήσουν. Και έτσι έγινε σωτήρας μας με όλες τις θλίψεις μας εσύ τριβώσου. Και ο άγγελος της παρουσίας σου μας έσωσε με την αγάπη σου και με την ευσπλαχνία σου, πάντα εσύ μας λύτρωνες, μας σήκωνες, μας κράτησες στην αγκαλιά σου όλα τα χρόνια που περάσανε. Λόγος του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Yeah.
χρήστες, άργοι και αγαπημένοι, ντυθείτε την εσπλαχνία, την καλοσύνη, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα, τη μακροθυμία, να ανέχεστε ο ένας τον άλλο και να συγχωρήσετε μεταξύ σας. Αν κάποιος έχει παράπονο με κάποιον άλλο. Όπως ο Κύριος σας συγχώρεσε, έτσι κι εσείς. Επάνω από όλα αυτά να βάζετε την αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Και η ειρήνη του Χριστού ας βασιλεύει μέσα στις καρδιές σας, για την οποία ειρήνη και έχετε κληθεί σε ένα σώμα. Να είστε ευγνώμονες. Ο Λόγος του Χριστού ας κατοικεί πλούσια μέσα σας, διδάσκοντας και νουθετώντας ο ένας τον άλλον με κάθε σοφία. Να ψάλετε μέσα στις καρδιές σας προς τον Θεό με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικές οδές. Και ό,τι και αν κάνετε, είτε με τον Λόγο, είτε με πράξεις, όλα να γίνονται στο όνομα του Κυρίου Ιησού, αποδίδοντας διαμέσου του ευχαριστίες προς τον Θεό Πατέρα. Λόγος του Κυρίου. Σύναξης, όπως είπα στην αρχή,
είναι να ενώσουμε την προσευχή μας, την ευχαριστήρια προσευχή μας, στην προσευχή του πατέρα Στέφανου, ο οποίος προημερών στις 4 Οκτωβρίου συμπλήρωσε 50 χρόνια μοναχικής ζωής. Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε μας υπενθυμίζει το καθήκον που έχουμε να λέμε ευχαριστώ για κάθε δώρο που λαμβάνουμε και από όποιον το λαμβάνουμε. Ο Ιησούς είχε καθαρίσει 10 λεπρούς από την αρρώστια τους. Όλοι καθαρίστηκαν, αλλά μόνο ένας αισθάνθηκε την ανάγκη να επιστρέψει στον Ιησού που τον ευεργέτησε και να τον ευχαριστήσει. Και πολύ σωστά ο Ιησούς εκφράζει το παράπονο. Δεν καθαρίστηκαν 10, οι άλλοι 9 πού είναι? Δεν βρέθηκε κανένας να επιστρέψει και να δοξάσει το Θεό. Το ανάγνωσμα του Ευαγγελίου βεβαίως περιέχει πολλές άλλες έννοιες και πολλά άλλα διδάγματα. Αλλά εμείς σήμερα ας σταματήσουμε τη σκέψη μας σε αυτή την πρόσκληση του Ιησού. Στην πρόσκληση να αποδίδουμε ευχαριστίες σε όποιον μας ευεργετεί. Διότι η σημερινή συνταξή μας, το επαναλαμβάνω, έχει αυτό το σκοπό. Μαζί με τον πατέρα Στέφανο να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτό το δώρο που του χάρισε να ζήσει με πιστότητα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, πιστότητα, 50 χρόνια μοναχικής ζωής. Ήδη στην πρώτη δέηση το εκφράσαμε. Ευχαριστήσαμε τον Θεό για το δώρο της κλίσης στην μοναχική ζωή. Και ακόμη διότι με την προστασία του Θεού ο πατήρ Στέφανος μπόρεσε να παραμείνει πιστός στις υποσχέσεις που τότε έδωσε με τους όρκους και σήμερα μετά από 50 χρόνια με τον ίδιο νεανικό ενθουσιασμό της πρώτης ημέρας να μπορέσει να ανανεώσει την προσφορά της αφιέρωσής του στην μοναχική ζωή. Αδέρφια μου, πρόκειται για ένα δώρο για πολλούς δυσνόητο και ακαταλαβίστικο. Για όποιον όμως ζει αυτό το δώρο δεν μπορεί παρά να ευχαριστεί το Θεό. Κάποτε ο Ιησούς ευχαριστούσε τον πατέρα του λέγοντας «Σε ευχαριστώ πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι όλα αυτά τα έκρυψες από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες στους μικρούς». Μπορούμε να πούμε ότι η κλίση στη μοναχική ζωή είναι και αυτή ένα δώρο από αυτά που δεν μπορούν όλοι να τα γνωρίσουν, να τα εκτιμήσουν, να τα κατανοήσουν, να κατανοήσουν την αξία τους. Χρειάζεται ο ίδιος ο Θεός να το αποκαλύψει. Και μόνο σε όποιον ο Θεός το αποκαλύπτει μπορεί να εννοήσει
δεχτεί και να βιώσει αυτό το ρόλο. Ο πατέρας Στέφανος με το κάλεσμα του Θεού στη μοναχική ζωή έλαβε και αυτή την αποκάλυψη. Και αισθάνεται χαρούμενος και ευτυχισμένος και ευχαριστεί το Θεό. Για 50 χρόνια συνεχόμενα. Μάλιστα σήμερα, με τη συμπλήρωση των 50 χρόνων μοναχικής ζωής, κάλεσε και εμάς να ενώσουμε μαζί του την προσευχή μας και να ευχαριστήσουμε τον Θεό μαζί του για αυτό το δώρο της ιδιαίτερης αγάπης του Θεού για αυτό. Συχνά συμβαίνει να μιλώ με τον κόσμο και να βλέπω ότι θεωρούν την μοναχική ζωή μια ζωή θυσιασμένη που πηγαίνει χαμένη. Ιδιαίτερα τη γυναικεία μοναχική ζωή και των μοναχών οι οποίοι δεν είναι ιερείς. Κι όμως, η μοναχική ζωή είναι ένα δώρο για το οποίο, για όποιον λαβαίνει την κλίση από τον Θεό να τη ζήσει, αλλά είναι ένα δώρο και για την Εκκλησία και για την κοινωνία. Για τον ίδιο τον μοναχό ή τη μοναχή, διότι μόνο με τη χάρη του Θεού που συνοδεύει την κλίση στην μοναχική ζωή μπορεί να καταλάβει την αξία της και να βρει την εσωτερική δύναμη να λέει καθημερινώς «Ναι, Κύριε». Να αποφασίσει να δέχεται την θέληση των ηγουμένων με τον όρκο της υπακοής, να μην κατέχει ποτέ τίποτα το προσωπικό και να εργάζεται σε διαφόρους τομείς, πάντοτε άμυστα για τον εαυτόν του, στην υπηρεσία των ανθρώπων, με τον όρκο της ακτιμοσύνης. Και ακόμη, να αρνηθεί, να δημιουργήσει την δική του οικογένεια, ώστε όλοι οι άνθρωποι να είναι αδελφοί του και παιδιά του. Αλλά η μοναχική ζωή είναι δώρο και για την κοινωνία. Εδώ στη Σύρο έχουμε το ζωντανό παράδειγμα τριών μοναχικών θαυμάτων. Των πατέρων Καπουκίνων, των αδελφών των χριστιανικών σχολείων και των αδελφών του Ελέους. Η δράση υπέρ της κοινωνίας είναι πιο εμφανής με την προσφορά των αδελφών στην εκπαίδευση με το σχολείο και των αδελφών του Ελέους στη φιλανθρωπία με το ησυχαστήριο. Ο λιγότερο εμφανή, αλλά πολύ πιο πολύτιμη είναι η μαρτυρία που προσφέρουν όλοι μέσα στον κόσμο της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Θεό μαζί με τον πατέρα Στέφανο για το προσωπικό δώρο αυτής της μοναδικής κλίσης που του έκανε. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό για το δώρο που έκανε στην τοπική μας εκκλησία να έχουμε αυτή τη μαρτυρία ανάμεσά μας. Μια μαρτυρία ζωντανή και συνεχόμενη που από μόνη της μαρτυρεί ότι περάνω των ηλιστικών και υλικών αξιών υπάρχουν οι πνευματικές αξίες οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να ικανοποιήσουν την ανθρώπινη καρδιά όπως η πίστη, η προσευχή, η ίδια η χριστιανική ζωή όταν βιώνεται σε όλη την έντασή της. Και αυτή η μαρτυρία είναι προς όφελος όλων μας. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό λοιπόν
και ας το ζητούμε να εμπλουτίσει την τοπική μας εκκλησία με νέους μοναχούς και νέες μοναχές. Στο σημείο αυτό ο πατέρας Στέφανος θα ανανεώσει τους όρκους της μοναχικής ζωής ενώπιον του κειμένου του πατέρα Γαβρίλη. Προς έπαινο και δόξα της Αγιωτάτης Τριάδος, εγώ ο αδερφός Στέφανος, οθούμενος από Θεία Έμπνευση, να ακολουθήσω και πιο κοντά το Ευαγγέλιο και τα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ενώπιον των εδώ παρόντων αδελφών, στα χέρια σου αδερφέ Γαβρίλ, με πίστη ζώνησα και θέληση βέβαιη, δίνω όρκο στο Πανάγιο και παντοδύναμο Θεό Πατέρα να ζήσω για όλη μου τη ζωή εν υπακοή, ευτυχία και αγνότητη και συνάμα υπόσχομαι να τηρώ πιστά τη ζωή και τον κανόνα των αλαζόνων αδελφών, τον εγκεκριμένο από τον Πάπο Νόριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του τάγματος των ελασσόνων αδελφών Καπουκίνων. Γι' αυτό εμπιστεύομαι σε αυτή την αδελφότητα για να φτάσω στην τελειότητα της αγάπης, στην υπηρεσία του Θεού, της Εκκλησίας και των ανθρώπων. Διαμέσου της ικανής δράσεως του Αγίου Πνεύματος, του παραδείγματος της αμιάντου Θεοτόκου Μαρίας, της μεσητείας του Πατρός ημών Αγίου Φραγκίσκου και όλων των Αγίων και τη δική σας αδελφική αγάπη. Και εγώ, στο όνομα της Εκκλησίας και της αδελφότητάς μας, δέχομαι τους όρκους σου και εκ μέρους του παντοδυνάμου Θεού, εάν τηρήσεις όλα αυτά, σου υπόσχομαι την αιώνια ζωή. Αμήν. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, τελώντας σήμερα τη συμπλήρωση 50 ετών μοναχικής ζωής του αδελφού μας, πατέρα Στέφανο, ας αποδώσουμε την ευχαριστία μας στον Θεό Πατέρα για τα δώρα με τα οποία πλουτίζει την Εκκλησία Του, λέγοντας «Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για όλες τις δωρεές Σου». «Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για όλες τις δωρεές Σου». Επίσκοπό μας Φραγκίσκο, τους πρεσβυτέρους και τους μοναχούς της τοπικής μας Εκκλησίας, ώστε να προσκατερούν με σταθερότητα στην υπηρεσία του λαού του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για όλες τις δωρεές Σου. Για τον αδελφό μας, πατέρα Στέφανο, ο οποίος σήμερα εορτάζει τη συμπλήρωση 50 ετών μοναχικής ζωής, ώστε ο Κύριος να τον εμπλουτίσει με κάθε χάρη και ουράνια ευλογία, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για όλες τις δωρεές. Για τους νέους και τις νέες της τοπικής μας Εκκλησίας, ώστε με γενναιοδορία να ανταποκρίνονται στα καλέσματα που ο Θεός τους απευθύνει, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για όλες τις δωρεές Σου. Για όλους εμάς, ώστε ο Κύριος να μας κρατά πιστούς στις υποσχέσεις του βαπτίσματός μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για όλες τις δωρεές Σου. Πατέρα, δωρητή κάθε αγαπούμε, εσύ ο οποίος καλείς την υπηρεσία Σου αγγέλους και ανθρώπους, για να πραγματοποιήσεις το σχέδιο της σωτηρίας. Δέξου τις ευχαριστίες μας για τη σημερινή επέτειο και ενίσχυσέ μας με τις ευλογίες Σου. Για του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
καλείται αδελφή τον Παντοδύναμο Θεό Πατέρα να δεχτεί την νηστεία την οποία του προσφέρουμε. Ας δεχτεί ο Κύριος από τα χέρια σου αυτή την νηστεία, προς δόξα του ονόματός του, προς όφελο δικό μας της καλούς της ευκαιρίας του ευκαιρίας. Μαζί με τα δώρα μας, Κύριε, δέξου σήμερα και την προσφορά του αδελφού μας, την οποία ανανεώνει γενναιόδωρα και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αξίωσε τον να ταυτίζεται όλο και περισσότερο με την εικόνα του αγαπητού Υιού σου, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
κατά τον ίδιο τρόπο μετά από το δίκτυο έλαβε το ποτήριο και αφού σε ευχαρίστησε πάλι, σε ευλόγησε, το έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας, λάβετε και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το ποτήριο του αίματός μου, το της καινής και αιωνίου διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών, τούτο πείτε εις την εμήν ανάμεσα. Και εμείς ενέχεις μας,
από και χάρισε στις ημέρες μας την ειρήνη. Βοήθησέ μας να παραβούμε για πάντα αυτή την αμαρτία και να μένουμε αφιλόνιδοι σε κάθε δοκιμασία, προσδοκώντας την εκπλήρωση της μακάριας ελπίδας και την έλευση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Ο οποίος είπε στους Αποστόλους σου την ειρήνη σας αφήνω, την δική μου ειρήνη σας δίνω, μην κοιτάξεις τις αμαρτίες μας, αλλά την πίστη της Εκκλησίας σου και σύμφωνα με το θέλημά σου δώριζε την ειρήνη και ενότητα. Εσύ ο οποίος ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η ειρήνη του Κυρίου να είναι πάντοτε μαζί μας. Και με το πνεύμα σου. Την αγάπη μας, την ενότητά μας, ας την εκφράσουμε με μια σύμφωνη κοινότητα. Amen.
τώρα που λάβαμε το σώμα και το αίμα του Υιού Σου, τα οποία μας χάρισες κατά την εορταστική αυτή επέτειο, σε παρακαλούμε, Κύριε, αξίωσε τον αδελφό μας Στέφανο, που ζωπήθηκε με τροφή ουράνια, να προοδεύει με αγαλίαση στην οδό που οδηγεί προς εσένα, για του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στον πατέρα Στέφανο για τη σημερινή γιορτή. Αγαπητέ μου πατέρα Στέφανο, συμπληρώνεται και εορτάζεται σε λίγες ημέρες η επέτειος 50 χρόνων μοναχικής σου ζωής στο τάγμα των πατέρων Καπουκίνων και στην Εκκλησία της Ελλάδος και θα ήθελα εκ μέρους όλης της Εκκλησιαστικής Επαρχίας της Κέρκυρας και του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης να σου ευχηθώ υγεία και πιστότητα, δύναμη και υπομονή. 50 χρόνια υπηρεσίας στη Σύρο, στην Αθήνα, στην Κέρκυρα, όπου και να σου ζητούσαν να πας και να υπηρετήσεις, δεν πέρασαν απαρατήρητα. Όπου και αν πέρασες, άφησες τη σφραγίδα της προσφοράς και του ενδιαφέροντός σου για τον ενωρίτη, για τον άνθρωπο, για τις αδελφές, για τον φτωχό, αλλά και για την διαφύλαξη της εκκλησιαστικής μας περιουσίας. Με αγάπη και απόλυτη εμπιστοσύνη, σου εμπιστεύτηκα τα χρόνια που ήσουν εδώ την διαχείριση της Αρχιεπισκοπής μας σε μία περίοδο έντονης και διαρκούς δραστηριότητας. Αλλά και σήμερα, αν και βρίσκεσαι εκτός της αρχιερατικής μου δικαιοδοσίας, συνεχίζω να σε εμπιστεύω, αναθέτοντάς σου την ευθύνη των έργων του Αποστολικού Βικαριάτου, γνωρίζοντας την αυταπάρνηση και την εντιμότητα με την οποία εργάζεσαι. 50 χρόνια μοναχικού βίου είναι για όλους εμάς ένα ιδιαίτερο ορόσημο. Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλές και διαρκείς. Ας μας αξιώνει λοιπόν ο Θεός, να έχουμε υγεία και να βρίσκουμε δύναμη, να ξεπερνάμε τα εμπόδια και να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε με το ίδιο άσβεστο πάθος της νιώτης μας όταν ξεκινούσαμε, μικρά παιδιά τότε, από το δοκίμιο στη Σικελία. Μαζί με τον Άγιο Προστάτη μας Φραγκίσκο και όλη την τοπική εκκλησία, εύχομαι αγαπητέ μας πατέρα Στέφανε, ο Κύριος να σε ευλογεί και να σε φυλάει, να σου δείξει την έννοιά του και να σε ρεΐσει, να σου συμπαραστέκεται και να σου δίνει ειρήνη. Δόθηκε στην έδρα μας στην Κέρκυρα την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου εορτή του Αγίου Πίου από την Κέταρτσίνα Καπουκίνη. Ιωάννης Πιτέρης, καθολικός αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, τοποτηρητής Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα και εκφράζοντας και τις ευχές κυρίως των ενωριτών, των δύο ενωριών της Ανοσίου Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σεβαστιανού, εκ μέρους λοιπόν των ενωριτών να ευχηθούμε στον πατέρα Στέφανο, ο Κύριος να του δίνει πιστότητα στο κάλεσμά του και πάντοτε χαρά στην προσφορά του και στην υπηρεσία του. Ως εφημέριος αλλά και ως ενωρίτητες αυτών των δύο ενωριών, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Στέφανο για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει. Είναι πάντοτε διαθέσιμος, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ό,τι του ζητηθεί το κάνει με χαρά και αγάπη. Και αυτό είναι η πιο σημαντική μαρτυρία και γι' αυτό τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε ο Κύριος να τον κρατά δυνατό και πιστό στο θέμα. Για να ευχαριστήσω όλους σας για
για την παρουσία σας εδώ. Όλοι οι χριστιανοί λαβαίνουμε ένα δώρο του Θεού. Όλα είναι δώρα του Θεού. Και ο Θεός συχνά στον άνθρωπο δίνει δώρο. Και πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε όχι μόνο δώρο του βαπτίσματος και το δώρο να γίνω ιερέας. Δεν θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτοί οι οποίοι βοήθησαν, διότι πολλοί έχουν φύγει από τον κόσμο και έχουν λάβει την ανθρωπινή τους από τον Θεό. Δηλαδή οι γονείς μου, οι δασκάλοι μου και στη Σικελία, διότι πολλοί από αυτοίς, αυτοί βέβαια 50 χρόνια που είμαι μοναχός, φύγανε πολλοί από αυτούς, οι οποίοι θυσιάσανε τη ζωή τους για μας που ετοιμαζόμαστε να γίνουμε μοναχοί. Αλλά πάντοτε όλοι λέγανε να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, διότι ο Θεός που μας έδωσε αυτόν τον δώρο της μοναχικής ζωής, της γερωσύνης, είναι πάντοτε πρόθυμος να είναι στο χάρι μας. Είμαι τους συναδέλφους ιερείς, είμαι τα αδέλφια μας η μοναχική ζωή, αλλά πρέπει να έχουμε πάντοτε εμπιστοσύνη στον Θεό και το κάνει διαμέσου του εκλεκτού λαού του. Πρώτα στην Κέρκυρα, μετά στην Αθήνα, μετά πάλι στην Κέρκυρα και εδώ. Άντοτε, μ' αγκαλιάσανε με αγάπη όπου και να πηγαίνω. Γι' αυτό σας ευχαριστώ, το ήθελα να αναφερθώ και στους γονείς μου που είπανε το πρώτο ναι, για να προχωρήσω στον δρόμο της μοναχικής ζωής. Αδελφοί μου, ας προσπαθήσουμε, αυτό είναι ευχή, να βοηθούμαστε ο ένας με τον άλλο, με την προσευχή, διότι τα δώρα του Θεού είναι πολλά και όσο προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να κάνουμε τίποτα, εάν αυτός δεν μας βοηθήσει για μέσω του λαού του, όπως σας είπα. Και εσείς πραγματικά με τον τρόπο σας, ίσως πολλές φορές, δίχως να το καταλάβετε, με βοηθήσατε να έχω πάντοτε εμπιστοσύνη στον Θεό. Σας ευχαριστώ όλους. Το 1962, το έτος, είχαμε πολλά τέτοια γεγονότα και φέτος εορτάζομαι επετείους. Το 1962 πυροδοτηθήκαμε ιερείς, τρεις, οι οποίοι έπειτα γίνανε επίσκοποι. Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που μίλησε στις σπουδές του 1962, ο Μακαρίτης στο δεσμένο του Παρολαντάγκυρος, έξαρχος στον Ελληνορύθμο και εγώ. Έχουμε παιδίους μοναχικής ζωής. Παραδείγματος χάρη, ο πατέρας Στέφανος, την περασμένη Πέμπτη έρωτασε 50 χρόνια μοναχικής ζωής ο πατέρας Πέτρος Αρμακόλας, αλλά και άλλοι ιερείς άλλων εκκλησιαστικών εκκλησιών εορτάσαμε την πεντηκοντα ετηρίδα. Εάν πηγαίνουμε έτσι, στο τέλος θα σταματήσουμε να έχουμε άλλες εφετείους να εορτάζουμε. Γιατί στα 75 ιερέας θα πάει πολύ. Και όχι όλα τα άλλα. Λοιπόν, να προσευχόμαστε να έχουμε νέους ιερείς, νέους μοναχούς και νέες μοναχές, ώστε αντί να εορτάζουμε παιδίους, να εορτάζουμε χειροτονίες και να εορτάζουμε ορθομοσίες μοναχών. Ένα. Το δεύτερο, αύριο
συμπληρώνεται και ένα μεγάλο γεγονός για αυτή την πεντηκονταετία που άλλαξε το πρόσωπο της Καθολικής Εκκλησίας. Στις 11 Οκτωβρίου του 1962 άρχισε η δεύτερη Βατικανή Σύνοδος. Αυτή η Σύνοδος η οποία πραγματικά ανανέωσε την Καθολική. Στη Ρώμη, ήδη από την Κυριακή, γίνεται η Σύνοδος των Επισκόπων μαζί με τον Πάπα. Θα τελειώσει στις 21 Οκτωβρίου. Λοιπόν, να προσευχόμαστε και για την επιτυχία αυτής της Συνόδου που έχει ως θέμα ο νέος Ευαγγελισμός. Αυτό το θέμα θα έχουμε και εμείς στο σεμινάριο, για το σεμινάριό μας που θα αρχίσει την Κυριακή το απόγευμα στις 6 στον Άγιο Παύλο στην Ποσειδονία και θα κρατήσει Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη. Για όλα να ζητάμε την βοήθεια του Θεού ώστε όλα αυτά να έχουν την επιτυχία τους. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Το όνομα του Κυρίου ας είναι ευλογημένο. Βοήθειά μας το όνομα του Κυρίου. Ο οποίος έφτασε τον άνθρωπο εκεί. Και να σε ευλογήσει ο Παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Βολεύεστε στην ειρήνη και στην αγάπη του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο πατέρας Στέφανος θα δεχτεί τις ευχές σας εδώ μπροστά και μετά είστε όλοι καλεσμένοι να περάσετε πάνω στο μοναστήρι για ένα κέφεσμα. Yeah.
αντάξεις, πατέρα, άξιος, πατέρα.